Εκθέσεις πάνε και έρχονται, κυρίες και κύριοι. Γίνεται λόγος για δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια. Ο κόσμος δεν έχει ούτε καν μερικά ευρώ να αγοράσει τα απαραίτητα και εδώ γίνεται λόγος για δισεκατομμύρια που πήραν κάποιοι μέχρι και μοναχοί, βατοπέδι βλέπω εδώ πέρα, μοναχές. Γινόταν το φαγωπό ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς και με ευθύνη ίσως και των δημοσιογράφων, εγώ θέλω να παίρνω και τις ευθύνες που μας αναλογούν, αφήσαμε να εξελιχθεί μια εικόνα, μια κατάσταση η οποία μας οδήγησε σε ένα βαθμό στην καταστροφή, λέω σε ένα βαθμό διότι την ίδια στιγμή δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις ευθύνες που έχουν κάποιοι υψηλά ιστάμενοι στα ευρωπαϊκά δώματα, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε τα του οίκου μας. Εκτός από την έκθεση Alvarez & Marshall, χθες επανήλθε ουσιαστικά στην επικαιρότητα μια χαμένη έκθεση η οποία είχε γίνει το 2009 από την Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούσαν την όλη δραστηριότητα της Μαρφίν Λαϊκής και τη δραστηριότητα του κυρίου Βγενόπουλου. Ήρθε στην επιφάνεια με πρωτοβουλία βασικά της βουλευτού του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του συνάδελφου δημοσιογράφου του κυρίου Παξιβάνη. Λοιπόν, στο Μέγα, σε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Παύλο τον Μιλωνά. Κυρία Χαραλαμπίδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Παυλίδη. Αυτή η έκθεση ουσιαστικά χάθηκε. Γιατί χάθηκε τόσο καιρό, γιατί κάποιοι την έκρυψαν, την καταχώνιασαν? Κύριε Παυλίδη, η έκθεση δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Υπήρχε όμως, υπήρχε. Απλώς δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ότι κάποιοι την έκρυψαν, να το πούμε έτσι. Υπήρχε, ήταν εγγνώση και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Προβόπουλος Ορφανίδης. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ενήργησαν ως προς τα δεδομένα τα οποία καταγράφει η έκθεση και προκειμένου να αποτρέψουν την καταστροφή την οποία ζούμε σήμερα. Στη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία έγινε σε συνεργασία από τις δύο αρμόδιες εποπτικές αρχές, τις Κεντρικές Τράπεζες, έγινε, πρέπει να πω όμως, μετά από απέτηση του Κοινοβουλίου, έτσι, και όχι του Κοινοβουλίου της Ελλάδας και όχι της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο στόχος ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης των εταιριών του ομίλου Μαρφίν και των κινδύνων από τη δραστηριοποίησή του. Υπήρξε εγκληματική αμέλεια. Εγκληματική αμέλεια γιατί όλα όσα καταγράφονται δεν μπορεί να αφήνουν κανένα αδιάφορο. Πριν προχωρήσω όμως να μπω στην έκθεση, αναφερθήκατε στις ευθύνες των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Θέλω να πω ευθαρσώς ότι κάποια μέσα μαζικής επικοινωνίας, κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι όλα για να μην δεσοπεδώνουμε, έστρωναν χαλί στον κύριο Βγενόπουλο και επιμένουν να προβάλλουν θέσεις του κυρίου Βγενόπουλου. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να τελειώσει και είναι δουλειά ίσως και της Ένωσης Συντακτών και της Βουλής και του κράτους. Κυρία Χαραλαμπίδου, εγώ είμαι χρόνια στο επάγγελμα. Όταν ήρθε ο κύριος Βγενόπουλος εδώ πέρα, ακούσαμε πράγματα και θαύματα. Ξέραμε ότι κάποιοι τραπεζώνονταν. Ξέραμε ότι κάποιοι είχαν λογαριασμούς στη Λαϊκή Τράπεζα και κάτι γινόταν εκεί πέρα. Επιτέλους πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, διότι γίναμε κι εμείς. Ναι. Ξέρετε... Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη ευθύνη για την καταστροφή αυτού του τόπου και το να τους δίνουμε βήμα για να προσπαθούν να καλύψουν αυτούς διαβρώνοντας έρευνες και πορίσματα, το θεωρώ εγκληματικό, κύριε Παυλίδη. Βήμα λοιπόν, να τους δώσουμε, αλλά να υπάρχει και ο αντίλογος, να τους βάλουμε στη γωνιά. Να υπάρχει και ο αντίλογος, ακριβώς. Ο μονόλογος προκειμένου να προβάλλονται οι θέσεις τους χωρίς αντίλογο είναι εγκληματικό. Λοιπόν, προχωρώ στη συνέχεια. Πάμε στην έκθεση, στο πόρισμα. Μάλιστα. Μέσα από αυτή την έκθεση καταγράφονται στοιχεία τρομακτικά. Δηλαδή, τι έκαναν? Απέσυραν κεφάλαια από την Λαϊκή, από την Μαρφίν, έδιναν δάνεια με στόχο την αγορά μετοχών. Μετοχών του ομίλου ΜΙΚ, η οποία ανήκε στον κύριο Βγενόπουλο. Αυτά τα δάνεια δίνονταν, όπως καταγράφει η έκθεση, εκτός κάθε συνήθους τραπεζικής πρακτικής και χωρίς τις εξασφαλίσεις. Και πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη σελίδα της έκθεσης καταγράφεται ότι η τράπεζα αναλαμβάνει κινδύνους το ύψος και η φύση των οποίων προκαλεί τις ανησυχίες των εποπτικών αρχών. Και λέει ότι τα δάνεια για μετοχές, για αγορά μετοχών στη ΜΙΚ ανέρχονταν στα 800 εκατομμύρια τη δεδομένη στιγμή που έγινε η έκθεση. Το σύνολο των δανείων ήταν 1,3 δις ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 130% της κεφαλαιοχικής βάσης της τράπεζας.
Οι χορηγήσεις λοιπόν, όπως είπα και πριν, γίνονταν κυρίως προς τον όμιλο του κυρίου Βιεννόπουλου. Και καταλήγει η έκθεση ότι υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση, πέραν του ότι δεν τηρούνταν οι όροι που θα έπρεπε για να δώσει δάνειο μια τράπεζα. Να σας δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα. Η ΜΙΚ του κυρίου Βιεννόπουλου δημιούργησε μια θυγατρική εταιρεία, τη ΜΙΚ Λέιζα, η οποία ήρθε στην Κύπρο για να αγοράσει το Hilton. Αυτή η εταιρεία ήταν νεοσυσταθήσα, πήρε ένα δάνειο 60 εκατομμυρίων από τη Λαϊκή, χωρίς εγγύσεις, χωρίς δέσμευση των μελών των διοικητικών συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου, και αγόρασε το 64,3% της Cypress Development, που ήταν η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Hilton. Τη δεδομένη στιγμή, οι μετοχές του Hilton δεν ήταν στο χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση. Το δάνειο υποτίθεται θα ήταν βραχυπρόθεσμο. Μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο. Και μέχρι σήμερα, αν δεν μπούμε στα χαρτιά της Λαϊκής, δεν ξέρουμε αν έχει αποπληρωθεί και πώς έχει αποπληρωθεί. Μετά, το άλλο περίεργο. Και όπως σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλές άλλες καταγεγραμμένες στην έκθεση, με ποσά, επιτόκια, συγκεκριμένα ονόματα εταιριών. Η άλλη περίεργη ιστορία είναι αυτή με τα μοναστήρια. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Παυλίδη, μονές να παίρνουν εκατομμύρια δάνεια από τον κύριο Βιεννόπουλο για να επενδύουν τα 3/4 του ποσού? Έχουμε επενδύσεις 50 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων στη ΜΙΚ, είτε για διάφορα προϊόντα, είτε καθαρά ως επενδυτικές κινήσεις. Η αγορά μετοχών δηλαδή. Η μοναχή αγόραζαν μετοχές. Αγορά μετοχών, ναι, αγόραζαν. Και όταν μιλούμε για τη ΜΙΚ, να πούμε ότι είναι η Marfin Investment Group, η οποία ανήκει σε ένα μεγάλο βαθμό στον κύριο Βιεννόπουλο. Όχι σε μεγάλο βαθμό, ανήκει στον κύριο Βιεννόπουλο. Ολοκληρώθηκα, μάλιστα. Λοιπόν, τι να. Τώρα, το θέμα με τα μοναστήρια, για να καταλάβετε συγκεκριμένα. Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας πήρε ένα δάνειο 83,3 εκατομμύρια. Με Euribor 1%. Τα 50,25 εκατομμύρια αγοράστηκαν μετοχές της ΜΙΚ, Marfin Investment Group, με αποπληρωμή εφάπαξ στη λήξη του. Εγκρίθηκε επίσης άλλον ποσό 40 εκατομμυρίων για επένδυση στο προϊόν Chooser Deposit, πάλι της ΜΙΚ, το οποίο προσέφερε η τράπεζα, και όλα αυτά τους δίνονταν περιθώριο 40 χρόνια για αποπληρωμή. Το ίδιο έγινε και με τη Μονή Εμαούς, η οποία πήρε ένα άλλο δάνειο 60 εκατομμυρίων, πάλι με Euribor 1%, αποπληρωμή και πάλι 40 χρόνια, και εδώ υπήρχε και συνδεδεμένη offshore εταιρεία. Κύριε Παυλίδη, θέλω να πω ότι πιστεύω πως στις πλήσιες περιπτώσεις οι ίδιες οι μοναχές, διότι μιλούμε για μοναστήρια που μπορεί να έχουν 3, 4, 5 μοναχές, πιστεύω ότι δεν πρέπει να γνώριζαν. Καλά, τι έβαζαν υπογραφή ή τι νόμιζαν ότι αγόραζαν? Υπήρχαν ψωμί. Υπήρχαν μεσάζοντες. Ναι, αλλά έβαζαν την υπογραφή τους. Η υπογραφή τους βρίσκεται από κάτω. Ναι, εκτός αν υπάρχει πλαστογραφία. Υπήρχαν μεσάζοντες οι οποίοι ενεργούσαν για τα μοναστήρια. Η εταιρεία Ελοπία Maritime SA, η οποία δανείστηκε 20 εκατομμύρια, είναι της Μονής Εμαούς και επένδυσε στο Chooser Deposit. Λοιπόν, και υπάρχει και το εξής που πρέπει να διευκρινίσουμε. Σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν γίνονται δάνεια προκειμένου να δοθεί και μπαίνουν εγγύσεις μετοχές, στην περίπτωση που η μετοχή χάνει την αξία της, τότε υποχρεούται ο δανειολήπτης, αυτός που πήρε το δάνειο, να δώσει πίσω τη διαφορά, τη ψαλίδα που δημιουργείται, στην τράπεζα. Σε καμία περίπτωση από αυτές δεν ζητήθηκαν πίσω τα ποσά. Και να σκεφτείτε ότι οι μετοχές αγοράστηκαν στην τιμή των 6,7 ευρώ και στη συνέχεια οι μετοχές πήγαν στο 0,28 cent. Αντιλαμβάνεστε τι τεράστια ψαλίδα δημιουργήθηκε και η τράπεζα δεν τα εισέπραξε. Όλα αυτά τα χρήματα ήταν της Λαϊκής Τράπεζας. Ήταν χρήματα των καταθετών. Και αυτό που έγινε, η μετατροπή της Marfin Εγνατίας σε Marfin Λαϊκή και τα υποκαταστήματα να υπάγονται κατευθείαν να είναι υποκαταστήματα της Λαϊκής Κύπρου, έγινε για ένα και μόνο λόγο. Για να μπορεί ο κύριος Βιεννόπουλος να διοχετεύει ρευστότητα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το ΕΛΑ κατευθείαν στην Ελλάδα και να κάνει όλα αυτά τα δάνεια τα οποία αγόραζαν μετοχές
του δικού του group, της Marcin Investment Group. Συνολικά πόσα πήγαν εκεί πέρα, πόσα δισεκατομμύρια πήγαν με αυτόν τον τρόπο. Για να καταλάβετε, μία εταιρεία μόνο πήρε 220 εκατομμύρια. Μία μόνο. Άλλη εταιρεία είναι στα 300 εκατομμύρια. Συνολικά έχουμε μια εικόνα. Γίνεται λόγος για 3-4 δις. Είναι υπερβολικό αυτό? Λοιπόν, όχι, δεν είναι υπερβολικό. Άμα δείτε την έκθεση, είναι 50 σελίδες και καταγράφεται σωρία εταιριών και δανείων σε εφοπλιστές. Ναι, έχουμε και τα θαλασσοδάνεια. Κάτι στον τομέα της ναυτιλίας, γύρω στα σχεδόν 2 δις δόθηκαν εκεί πέρα. Με αυτόν τον τρόπο. Δόθηκαν μεγάλα ποσά. Έφυγαν μεγάλα ποσά. Και κύριε Παυλίδη, γνωρίζετε ότι από το 9,4 δις οφειλές της Λαϊκής, τα 5,4 είναι οφειλές της Ελλάδας. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Έγινε μια μεγάλη ληστεία. Και πρέπει όλοι να αναλωθούμε στο να ψάξουμε πώς στήθηκε αυτή η συμφωνία για πώληση των υποκαταστημάτων της Λαϊκής, από ποιον στήθηκε και ποιος την υπέγραψε. Γιατί στην Επιτροπή Θεσμών τα μέλη του Συμβουλίου της Λαϊκής είπαν ότι αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτή την καταστροφική συμφωνία. Και γιατί καταστροφική? Γιατί αφήνει το χρέος που δημιούργησε ο κύριος Γεννόπουλος και τα δάνεια τα οποία έδινε στην Κύπρο και τα φορτώνεται ο κυπριακός λαός των 5,4 δις, και το υγιές κομμάτι της τράπεζας, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία, οι καταθέσεις, τα δάνεια τα οποία θα εισπραχθούν, γιατί ήταν δάνεια ύψους 24 δις, η ΠΙΜΚΟ αφαίρεσε το 30% και το υπόλοιπο λέει είναι εισπρακτέο. Συνεπώς μιλούμε για ένα ποσό σημαντικό, των 30 δις. Και αγοράστηκε αυτή η τράπεζα για 500 εκατομμύρια. Χθες στην τηλεοπτική εκπομπή του Μέγα ακούστηκε από τον κύριο Βαξιβάνη ότι το Reuters κατέχει έγγραφα όπου ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιός που αγόρασε αυτά τα υποκαταστήματα είχε δάνεια μέσω offshore εταιριών ύψους 100 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεστε ότι παίχθηκε και εδώ ένα παιχνίδι και δεν είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο παιχνίδι στήθηκε και με την τράπεζα, την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία πωλήθηκε για 90 εκατομμύρια, ενώ η αξία της ήταν στα 2,5 δις. Δηλαδή, μεγάλη επιτυχία που μιλάει η κυβέρνηση για πώληση των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δώσαμε ένα φιλέτο. Είναι ληστεία. Είναι ληστεία αυτό που έγινε με τα υποκαταστήματα. Κοιτάξτε όμως, εμένα, επειδή μου αρέσει να λέμε ονόματα. Όταν ο άλλος είναι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να λέμε ονόματα, κυρία Χαραλαμπίδου. Ποιοι ήταν πίσω από αυτή τη συμφωνία και με ποια συμφέροντα? Διότι είναι ξεκάθαρα από ό,τι μας λέτε εδώ πέρα ότι υπάρχει το στοιχείο της διαπλοκής. Η Λαϊκή δεν την υπέγραψε και πρέπει να ψάξουμε και κάτι άλλο. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Χθες έδωσε στοιχεία και ο κύριος Βαξιβάνης για την σχέση ανθρώπων που διοικούν το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Υπήρχαν συμφέροντα μεταξύ προσώπων που διοικούν το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω, κύριε Παυλίδη, ότι έγινε έρευνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είχε αποσταλεί επιστολή στον Άριο Πάγο ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου του 10 και ο πρόεδρος της Επιτροπής, τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Τσιρώνης, θα σας διαβάζω δύο γραμμές, λέει: «Η συνέχιση της ανεξέλεκτης λειτουργίας του ομίλου Marcin θέτει σε κίνδυνο το τραπεζικό και το χρηματιστηριακό σύστημα σε Ελλάδα και Κύπρο». Και αναφέρεται στη Marcin Popular Bank, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου. Πρέπει επίσης να σας δώσω την εξής είδηση, η οποία δεν έχει βγει στα κυπριακά μίντια ακόμα. Ο κύριος Δημήτρης Τσιρώνης, μετά την καταστροφή της Κύπρου, που ήταν η μεγαλύτερη διάψευση για τον κύριο Προβόπουλο, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος έδινε γραπτός διαβεβαιώσεις ότι ο όμιλος Marcin λειτουργεί άψογα, έχει χθες καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την καταστροφή την οικονομική της Κύπρου. Εχθές το μεσημέρι στον κύριο Πεμπόνια. Άρα δηλαδή αρχίζει και μια διαδικασία παράλληλη και στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται από την αγωγή που κατέθεσε ο κύριος Δημήτρης Τσιρώνης, ναι. Αλλά είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να ελέγξουμε και δει τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ αυτών που διοικούν το τραπεζικό σύστημα. Τίποτα δεν έγινε τυχαίο. Ήταν όλα μία καλωστημένη πλεκτάνη. Και επειδή είναι πολλά τα δισεκατομμύρια, πρέπει όσοι είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στην αλήθεια, να το πολεμήσουμε ενωμένοι. Γιατί όπως σας είπα, η διαπλοκή, στη διαπλοκή εμπλέκονται και μέσα ενημέρωσης και πολιτικά πρόσωπα, αν θέλετε, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Στην Επιτροπή Θεσμών είσαστε αποφασισμένοι να φτάσετε μέχρι τέλους? Κύριε Παυλίδη, στην Επιτροπή Θεσμών είμαστε αποφασισμένοι, αλλά υπάρχει το εξής. Τώρα ξεκίνησε μία έρευνα.
Φυσικά δεν ξέρω κατά πόσον θα τεθεί, όπως τέθηκε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, το δίλημα κατά πόσον από τη στιγμή που διεξάγεται μια έρευνα από συγκεκριμένη επιτροπή διοριστήσα, εάν θα μπορεί να συνεχίσει η διερεύνηση στην Επιτροπή Θεσμών. Ρώτησα τον κύριο Μυρούχα, τον είχαμε προηγουμένως, ο οποίος είπε ότι ναι, υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά νομίζει η όρια εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής που έχει διορίσει ο Πρόεδρος είναι διαφορετική και ίσως θα μπορεί να συνεχίσει αυτή η διαδικασία στην Επιτροπή Θεσμών. Το ελπίζω, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά συνέβαινε. Γιατί όπως είπα και πριν, τα συμφέροντα είναι μεγάλα, κύριε Παύλη. Και πολλά τα δισεκατομμύρια. Ακροατές διερωτούνται γιατί τώρα βγήκα στην επιφάνεια όλα αυτά. Τώρα δηλαδή λέει που χρεοκοπήσαμε, που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι, ακούμε για τους κλέφτες. Γιατί δεν τα λέγατε πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 6 μήνες. Κύριε Παυλίδη, να υπενθυμίσω γιατί και χθες, ενώ ήρθε αυτό, η ευθεία έκθεση στα χέρια μου, και αν έπεφτε σε άλλα χέρια μπορεί και να μην δημοσιοποιεί το καν, να διευκρινίσω ότι από το 2009 δεν είχε εμφανιστεί αυτή η έκθεση εδώ σε άτομα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Την κρατούσε ο διοικητής. Το ίδιο και στην Ελλάδα ο κύριος Προβόπουλος. Γιατί την κρατούσα? Γιατί δεν ενημέρωναν? Γιατί δεν με κυκλοφόρησε σε αντίτυπα αυτή η έκθεση σε όλους τους αρμόδιους, ούτως ώστε να ληφθούν τα μέτρα? Προσωπικά ως βουλευτής την πήρα εχθές από πηγή, από συνάδελφο δημοσιογράφο στην Ελλάδα. Έτσι έφτασε στα χέρια μου η έκθεση. Και με πολύ κόπο. Δεν ήταν κάτι το οποίο κυκλοφορούσε. Έριστε. Υπήρχε και, και ήταν εν γνώση των δύο διοικητών και αυτοί είχαν υποχρέωση και να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία και να λάβουν τα μέτρα και να ενημερώσουν τα αρμόδια τμήματα κινδύνου. Ακροατές ρωτούν να μάθουν και όσο ήταν ο ρόλος του Έλληνα διοικητή της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Προβόπουλου, και επίσης της Τράπεζας Πειραιώς. Τι μπορείτε να μας πείτε περισσότερο, κυρία Χαραλαμπίδου? Πρέπει να πω ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Προβόπουλος, είχε καταθέσει ένα επώμνημα στον εισαγγελέα και δήλωνε ότι δεν είχε εντοπιστεί από την τράπεζα κανένας κίνδυνος. Τη στιγμή που κρατούσε μια έκθεση 50 σελίδες που καταγράφονταν όλοι οι κίνδυνοι και οι προϋποθέσεις κατάρρευσης της τράπεζας στα χέρια του. Αυτό είναι ένα γύρι ερωτήματα. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος, όπως αναφέρει σήμερα και στο hot dog, ο Κώστας Βαξεβάνης, και το είχε πει και χθες από αέρα, ο κύριος Προβόπουλος ήταν υπάλληλος του κυρίου Σάλα. Εργαζόταν στην Τράπεζα Πειραιώς. Και όταν έφυγε από την Τράπεζα Πειραιώς, έκρινε ο κύριος Σάλας ότι έπρεπε να τον ανταμείψει για την ανωδική πορεία την οποία είχε με 3,4 εκατομμύρια. Αυτά τα είπε χθες και ο Κώστας Βαξεβάνης από το Μέγα, σε ερώτηση δική μου, αν υπήρχε διασύνδεση μεταξύ του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς. Μάλιστα. Πραγματικά εγώ μένω άφωνος ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα, οπότε τι να πει ο απλός ο πολίτης, ο οποίος πραγματικά τον αναγκάζουμε να φορτωθεί αυτή τη στιγμή το βάρος μιας καταστροφής και ακούει να γίνεται λόγος για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, οι οποίοι ουσιαστικά είναι εμπλεγμένοι μέχρι τα μπούνια στη διαπλοκή. Αναφέρεστε στους πολίτες και εμείς πολίτες είμαστε. Και όπως είπα και χθες, μεγαλώσαμε και περιμέναμε το φάκελο της Κύπρου και είδαμε πόσα χρόνια μας πήρε, γιατί ο ένας δεν ήθελε να ακουστεί το ένα, ο άλλος δεν ήθελε να ακουστεί το άλλο. Και ακόμα όταν καταλήξαμε και σε ένα πόρισμα, κάποιοι δεν το ψήφισαν. Δεν θα επιτρέψουμε, γιατί σήμερα είναι στα δικά μας χέρια, το πόρισμα για την οικονομική καταστροφή της Κύπρου να κρατήσει 30 χρόνια, 40 χρόνια όπως το πόρισμα για το φάκελο της Κύπρου. Αυτό πρέπει να κλείσει. Και πρέπει να κλείσει άμεσα και πρέπει να δικαστούν οι ένοχοι που έφεραν την Κύπρο σε αυτό το σημείο. Και όχι να τους δίνουμε βήμα χωρίς αντίλογο για να προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους. Άστε και αφού είπα για κάλυψη. Με την πώληση των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία που εμπλέκουν συγκεκριμένα πρόσωπα θα έχουν καταστραφεί. Και ίσως και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που έγινε αυτή η πώληση. Και τι φοβάμαι ακόμα? Ότι όλοι αυτοί οι κύριοι θα έρθουν στην Κύπρο να το παίξουν για σωτήρες,
επενδύοντας. Συγγνώμη, χθες βράδυ ο κύριος Γενόπουλος είπε στο συνάδελφο το Χρήστατο το Τσουρούλη, θέλω να σας πω τι πρέπει να κάνετε. Εκείνη την ώρα μου ήρθε να σπάσω την τηλεόραση, κυριολεκτικά. Εκφράζω άποψη τώρα, αλλά πραγματικά αυτοί οι οποίοι ευθύνονται ή φέρουν ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης, σύμφωνα με τα όσα μας λέτε εσείς τουλάχιστον, έρχονται να μας ζητήσουν και από πάνω να μας δίνουν συμβουλές. Η Κύπρος έχει ξεπουληθεί, κύριε Παυλίδη, και θα επιχειρήσουν τώρα να έρθουν να την αγοράσουν και θα το παίξουν και σωτήρες. Και θα το δείτε ότι θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Να κάνω και μια άλλη πρόβλεψη. Δέστε και τα διαφημιστικά πακέτα που θα πέσουν στους σταθμούς. Δέστε το και αυτό. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε τα πάντα. Προσωπικά δεν θα σταματήσω να ψάχνω. Και όποιος έφτιαξε να πληρώσει. Όπου και αν ανήκει. Θα αναμένουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Χαραναμπίδου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλίδη.